Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Ποσονίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Μάζε, καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε για την τεράστια αυτή επιτυχία που συνέβη χθες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ατρών, Γυναικών και Νέων στη Θεσσαλονίκη, στο Καφεδοζόγλιο Στάδιο. Όπως είπα και στο ξεκίνημα αυτής της, του προλόγου μου, για τα παιδιά αυτά πλέον δεν είναι για εμάς τουλάχιστον αυτές οι επιτυχίες έκπληξη, υπό την έννοια ότι είναι δύο καταξιωμένοι αθλητές, δύο για εμάς στα δικά μας μάτια, δύο σπουδαίοι αθλητές, και βεβαίως σπουδαίος είναι και ο δικός σας ο ρόλος, κύριε Ποσονίδη. Κύριε Μάζη, μπορώ να σας πω ότι έχω την τιμή, τη χαρά αλλά και την ιδιαίτερη περηφάνεια με να γυμνάζω αυτά τα παιδιά και γενικότερα μια ομάδα παιδιών το Αγρινίο, που με πολλή δουλειά, αφοσίωση, πάθος δουλεύουν, και χθες συνέβη αυτό το οποίο, εντάξει, είναι πολύ σπάνιο για παιδιά που ζουν και εδώ και εργάζονται και προπονούνται στο Αγρίνιο, στην επαρχία, να έχουν αυτή τη διάκριση. Τόσο η επιτυχία του Κώστα αλλά και του Νίκου, ο οποίος την προηγούμενη μέρα είχε τρέξει 1500 και ήταν τρίτος στα 1500 στους νέους και τέταρτος στους άντρες. Αλλά αυτό μας δίνει ιδιαίτερη ελπίδα και αισιοδοξία, γιατί ο τρόπος που τρέξανε, οι συνθήκες, γιατί υπήρχε μια ζέστικη υγρασία και η επίδοση, σε δίνει το μήνυμα ότι στο μέλλον θα έχουμε ακόμα καλύτερες επιτυχίες. Και να προσθέτω στην ομάδα που μετήχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, υπήρχε και ένας νέος 16χρονος αθλητής, ο Διονύσης Καψάλης, ο οποίος έτρεξε στα 1500 και έκανε και αυτός ατομικό ρεκόρ. Και δεν το κρύβω ότι είμαστε ιδιαίτερη περηφανή ομάδα του ΓΑΣ Αγρινίου για αυτά τα παιδιά. Είναι όντως μια πολύ μεγάλη επιτυχία και βεβαίως θέλω να μου πείτε λίγο το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε για να προπονήσετε αυτούς τους δύο αθλητές έτσι να είναι έτοιμοι για το συγκεκριμένο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Φέτος η χρονιά που ξεκίνησε την προετοιμασία μας για τις μεγάλες διοργανώσεις δεν ήταν ιδιαίτερη ευνοϊκή, ότι είχαμε αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Τα παιδιά ταλαιπωρηθήκαν ειδικά το χειμώνα από τον COVID. Αλλά επειδή μιλάμε για αθλητές με ιδιαίτερη ήθος, πάθος και αφοσίωση και συνειδητότητα, δουλέψαμε πάρα πολύ. Το πρώτο μήνυμα ήταν ότι ο Κώστας κέρδισε έναν ημιμαραθώνιο στην Καλαμπάκα Τρίκαλα, στον αγώνα Καλαμπάκα Τρίκαλα, που εκεί πέτυχε την πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για Έλληνα αθλητή. Αυτό έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Το ίδιο και ο Νίκος στα επόμενα διασωτικά προαθλήματα μαζί με τον Κώστα κερδίσανε, και σε έναν αγώνα που είχαμε βάλει να δούμε τις δυνάμεις μας, κάνει την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα μέχρι εκείνη τη στιγμή στα 5 χιλιόμετρα. Αυτό μας έδειξε το μήνυμα ότι είμαστε πλέον στη σφαίρα της διάκρισης, στη διάκριση και της νίκης. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ο αντίπαλος που κέρδισε ο Κώστας, ο Μάριος Ανανόστος, και αυτό είναι νέο παιδί, τελευταία χρόνια είναι νίκητος στα 5 και 10 χιλιόμετρα. Επίσης να σας ενημερώσω ότι ο Κώστας του 2018 έχει ξανακερδίσει. Είναι η δεύτερη από εκεί φορά που κερδίζει Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντρών, κάτι που είναι η κορυφαία διοργάνωση. Κάτι το οποίο, από ό,τι θυμάμαι, στα 5 χιλιόμετρα μόνο ο αείμνηστος σπουδαίος Μιχάλης Κούσης έχει κερδίσει 5 χιλιόμετρα 3 φορές. Αλλά η νίκη αυτή κάνει ακόμη πιο σημαντική για το γεγονός, όπως σας είπα και νωρίτερα, ότι αυτά τα παιδιά δεν κοιμάζονται σε κάποιο προπονητικό κέντρο της Αθήνας, δεν έχουν δηλαδή τα μέσα και τη βοήθεια που θα έχει ένας προαθλητής που γυμνάζεται στην Αθήνα ή κάνει προετοιμασίες στο εξωτερικό, γυμνάζονται στο Αγρίνιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά αυτό δεν τους επηρεάζει καθόλου να δουλεύουν σκληρά και να πιστεύουν στον εαυτό τους, και αυτό είναι το σημαντικότερο για μας. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό, και είναι πολύ σημαντικός και ο δικός σας ο ρόλος και ως προπονητή, αλλά και ο ρόλος γενικά όλης της ομάδας του ΓΑΣ Αγρινίου. Μεγάλες και σπουδαίες διακρίσεις, μεγάλες και σπουδαίες στιγμές που μας δίνουν και εμάς, όλους εμάς, μια ανάσα ελπίδας, αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα της νίκης των πραγματικών αγωνιστών. Και είναι σημαντικό αυτό, πιστέψτε με, είναι πολύ σημαντικό.
Πράγματι εμείς, η ομάδα μας, όλοι από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, τους προπονητές, όλους που είμαστε μια παρέα αγαπημένη, είναι πολύ σημαντικό κυρίως να εμπνεύσουμε τα νέα παιδιά, να προσφέρουμε όσο μπορούμε στην νεολαία του Αγρινίου, να δώσουμε το βήμα και τη δυνατότητα στα παιδιά πρώτα να γυμνάζονται. Θέλουμε να αναδείξουμε τον κοινωνικό ρόλο που έχει ένα, που τηλεί ένα σωματείο, και όσο από αυτά τα παιδιά έχουν τις δυνατότητες και το ταλέντο, να τα βοηθήσουμε. Γιατί δεν σας κρύβω, πέρυσι από τον Γκόσα και τον Νίκο υπάρχει μια ομάδα άλλων παιδιών στις μικρότερες κατηγορίες που ήδη έχουν δείξει τις δυνατότητες, και είναι η ελπίδα μας ότι στο μέλλον θα είμαστε ακόμα καλύτεροι, γιατί είμαστε ένα σωματείο καινούργιο, νεοσύστατο, και η εικόνα και αυτά που έχουμε δείξει σε πανελλήνιο πλέον επίπεδο δείχνει ότι έχουμε φοβερές δυνατότητες για το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι ελπιδοφόρο, και βεβαίως ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα για δύο, και όχι μόνο δύο, όπως είπατε και εσείς. Υπάρχει και συνέχεια, υπάρχει ταλέντο γενικότερα στην άθληση στην περιοχή μας, και πρέπει οι κατάλληλοι άνθρωποι, και θεωρώ ότι είστε ένας από τους κατάλληλους ανθρώπους, να αξιοποιήσετε αυτά τα παιδιά, αυτούς τους νέους αθλητές, και να τους δώσετε το σωστό μήνυμα για να έχουν και εκείνα μια εξαιρετική πορεία τα επόμενα χρόνια. Κύριε Ποσονίδη, η επόμενη μεγάλη άλλοι στόχοι, οι επόμενες σημαντικές διοργανώσεις όπου λαμβάνετε μέρος? Έχουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K16 που θα γίνει στην Πάτρα, και το μεθεπόμενο είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που θα γίνει στις Σέρες. Mm-hmm. Επίσης, οι δύο αθλητές, ο Κώστας και ο Νίκος, θα τρέξουν σε ένα meeting στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, γιατί πιστεύω ότι αν οι συνθήκες ήταν καλύτερες, και τα δύο παιδιά θα κάνουν πολύ καλύτερες επιδόσεις. Οπότε θα κυνηγήσουμε μια τώρα πλέον την επίδοση, για να μπορέσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν ακόμα από τον εαυτό τους τώρα που βρίσκονται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα να περάσω σαν μήνυμα, mm-hmm, και μαζί, είναι ότι η επιτυχία των δύο παιδιών, ειδικά του Κώστα, ο οποίος Κώστας είναι ο αθλητής ο οποίος δεν ξεκίνησε μικρός με φοβερές σωματικές δυνατότητες, δηλαδή του σούπερ ταλέντο, αλλά είναι ένας αθλητής ο οποίος με πολλή αφοσίωση, δουλειά, άνθρωπος, σεμινότητα πάνω από όλοι, κατάφερε να κάνει αυτό που πολλά παιδιά ονειρεύονται, να γίνει προαθλητής Ελλάδος στους άντρες. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικότερο, ότι θέλω να περάσουμε στα παιδιά, ότι αν κάποιος πιστεύει κάτι και να το πιστέψει και με τις κατάλληλες συνθήκες να δουλέψει, μπορεί να το πετύχει το όνειρό του. Δηλαδή, τα παιδιά αυτά είναι το πρότυπο και το δρόμο που καθοδηγεί τα νέα παιδιά για να πετύχουν τα όνειρά τους και τα όνοματά τους. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας λέτε. Βεβαίως, κάτι ακόμη το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, σε επίπεδο υποδομών, τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά και τα επόμενα παιδιά και οι επόμενες γενιές να μπορούν να προπονούνται σε συνθήκες πολύ καλύτερες? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι αθλητικές καταστάσεις του Στίβου δεν είναι στην πολύ καλή κατάσταση το Αγρίνιο. Όπως από ό,τι έχω πληροφορηθεί, mm-hmm, άμεσα ενδέχεται να γίνει αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα, κάτι που θα μας βοηθήσει φάνταστα να μπορούν τα παιδιά να γυμνάζονται σε πιο καλύτερες συνθήκες, και περιμένουμε να γίνει και το πάρκο, γιατί σας πληροφορώ ότι το πάρκο για μας ήταν ένας χώρος προπόνησης, γιατί οι αθλητές των αποστάσεων προτιμούν και εξωτερικούς χώρους. Αυτές οι δύο οι συνθήκες, δηλαδή το στάδιο να γίνει και το αδάν, mm-hmm, να βελτιωθούν και κάποιοι άλλοι χώροι, δεν έχουμε δηλαδή κλειστό χώρο όταν βρέχει. Εντάξει, δεν έχουμε αυτές τις συνδόσεις που έχουν άλλες πόλεις. Πιστεύω όμως ότι μέσα από αυτές τις επιτυχίες οι τοπικές αρχές θα αφουγκραστούν, θα έρθουν πιο κοντά και θα βοηθήσουν, γιατί σας λέω, το επιτυχία των παιδιών είναι το δρόμος που θα καθοδηγήσει τα άλλα παιδιά. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να μένουμε σε αυτές τις επιτυχίες. Θέλουμε και τα άλλα παιδιά και τα νέα παιδιά, τα μικρότερα, να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Γιατί το σημαντικότερο, κύριε Μάζε, δεν είναι ότι ο Κώστας και ο Νίκος είναι αθλητές του Γάσα Γκρινίου. Ο Κώστας και ο Νίκος, και όπως και τα άλλα παιδιά που διακρίνονται, είναι
πολίτες το Αγρινίο. Δηλαδή, χθες ακούστηκε το Αγρίνιο. Mm-hmm. Πρεσβεύουν, είναι εκπρόσωποι της πόλης μας. Και το αισθάνονται πολύ καλά τα παιδιά, γιατί θα μπορούσαν ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιλέξουν να πάνε σε κάποια σωματεία του κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, και να αλλάξουν, να αγωνίζουν με άλλο σωματεία. Όμως αυτοί επέλεξαν να παραμείνουν στο Αγρίνιο, να προπονούνται στο Αγρίνιο, και με αυτές τις συνδείξεις στο Αγρίνιο. Θεωρώ λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή θα κάνει ό,τι δίνει δυνατόν ώστε να βελτιωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, να υπάρχουν υποδομές να μπορεί να πηθεί ο αθλητισμός και να βελτιωθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις που θα μπορέσουν τα παιδιά να έχουν για να μπορέσουν να κάνουν έναν πολύ καλό υγιή αθλητισμό. Το ευχόμαστε πραγματικά, ευχόμαστε όλα να πάνε και να οδηγηθούν προς το καλύτερο. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να οδηγούνται οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά και ειδικά τα παιδιά που έχουν ταλέντο να μπορούν να κάνουν αυτό που αγαπούν, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Γιατί όχι, το έχει ανάγκη η περιοχή μας, το έχει ανάγκη ο νομός μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.